Μολονότι λέγεται ότι στην Αθήνα η ελίτ της διανόησης δεν αναγνώριζε τον Δημόκρητο, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει την ακμή της προσοκρατικής σκέψης και η ατομική μεταφυσική του έχει γίνει αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού για την ιδιαίτερα σύγχρονη χρειά της. Σύμφωνα με τον Δημόκρητο, η θεμελιώδης φύση του σύμπαντος αποτελείται από αδιαίρετα άτομα σε διαρκή κίνηση που ταξιδεύουν σε ένα απέραντο κενό. Τα υλικά αντικείμενα είναι προσωρινές αλληλουχίες αυτών των ατόμων και κατασκευάζονται ή καταστρέφονται καθώς τα άτομα ενώνονται και διασκορπίζονται ανάλογα με τις φυσικές δυνάμεις, ενώ τα ίδια τα άτομα είναι αιώνια και ακατάλληλα. Απαντώντας στον Ζήνωνα, ο Δημόκριτος υποστήριζε ότι ενώ τα άτομα μπορούν να διαιρεθούν γεωμετρικά, μόνο η ύλη που περιέχει χώρο, κυριολεκτικά τμήματα του κενού ανάμεσα στα άτομα, μπορεί να διαιρεθεί πραγματικά ή φυσικά. Το ίδιο το άτομο δεν μπορεί να διαιρεθεί φυσικά, επειδή είναι απολύτως συμπαγές, αποκλείοντας εντελώς το κενό και επομένως παραμένοντας αδιέρατο. Ο ατομισμός του Δημοκρίτου αντιπροσωπεύει μια πιστική απόπειρα ενοποίησης της σκέψης παλαιότερων φιλοσόφων. Στην περίπτωση του Ηράκλειτου, η φιλοσοφία των ατόμων συμφωνεί ότι η αλλαγή και η κίνηση είναι τόσο δυνατές όσο και απαραίτητες καταστάσεις της φύσης. Ωστόσο, υπάρχει παράλληλα μια κάποια σύμπνοια με τον ισχυρισμό του Παρμενίδη ότι η μη ύπαρξη είναι προβληματική. Για τον Δημόκριτο, οτιδήποτε υπάρχει αποτελεί αλληλουχία ατόμων, ακόμα και οι σκέψεις. Ωστόσο, συμφωνώντας με τον Παρμενίδη και τον Ζήνωνα, ο Δημόκριτος υποστηρίζει ότι η κίνηση θα ήταν αδύνατη αν το σύμπαν αποτελείται αποκλειστικά από ύλη. Το σύμπαν θα ήταν ένα τεράστιο συμπαγές σώμα, όπου η αλλαγή θα ήταν αδύνατη, όπως ανέφερε ο Παρμενίδης. Για να δικαιολογήσει την κίνηση, ο Δημόκριτος υποστήριξε ότι η μόνη πραγματική μη ύπαρξη είναι το απέραντο κενό, ο απόλυτος χώρος όπου τα άτομα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι ο Παρμενίδης θα διαφωνούσε με τούτη την εξήγηση, βασιζόμενος στην αρχή της λογικής. Η αναφορά ενός κενού σημαίνει ότι το κενό υπάρχει και επομένως υπάρχει η αντίθεση πως το κενό είναι η απουσία της ύπαρξης. Η λύση του Δημόκριτου, ευρηματική για την πρωτοτυπία της, μολονότι όχι απολύτως πιστική, ήταν να εγκαταλείψει την παλαιά ιδέα, μια ιδέα που κατά ειρωνικό τρόπο επανέφερε ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας, ότι το κενό ή ο χώρος πρέπει να θεωρείται ιδιότητα της ύλης. Ο Δημόκριτος υποστήριξε ότι το απέραντο κενό δεν ήταν παρά η απουσία της ύλης και ότι ήταν υλικά ανεξάρτητο από την ύπαρξη ατόμων. Αυτό το πρόβλημα, η σχέση δηλαδή ανάμεσα στο κενό και στην ύλη ή, με φιλοσοφικούς όρους, η οντολογική καταστατική θέση του χώρου, θα επανεμφανιζόταν πολύ αργότερα στις παρατεταμένες αντιμαχίες ανάμεσα στον Ισαάκ Νεύτωνα, που θα υποστήριζε την ιδέα του Δημοκρίτου ότι ο απόλυτος χώρος αποτελεί ένα είδος δοχείου υποδοχής της ύλης, και στον Λάιμπνιτς, που θεωρούσε το χώρο ως απλώς μια σχέση ανάμεσα σε φυσικά αντικείμενα. Η ιστορία της διαμάχης είναι ενδιαφέρουσα από μόνη της, επειδή μέχρι τον Αϊνστάιν η γενική άποψη που επικρατούσε ανάμεσα στους φιλοσόφους και τους επιστήμονες ήταν πως ο Δημόκριτος και ο Νεύτωνας είχαν δίκιο, ενώ σήμερα φαίνεται πως ο Παρμενίδης, ο Λάιμπνιτς και ο Αϊνστάιν διαθέτουν καλύτερα επιχειρήματα. Η ατομική θεωρία του Δημόκριτου έχει και άλλους σύγχρονους συσχετισμούς, επειδή υποστήριζε επίσης ότι κάθε γεγονός στο σύμπαν καθορίζεται αιτιακά από προηγούμενα γεγονότα με βάση τη διαπίστωση ότι η συμπεριφορά των υλικών αντικειμένων καθορίζεται από τις προσκρούσεις των ατόμων μεταξύ τους, όπως μια μπάλα μπιλιάρδου χτυπώντας μια άλλη αναγκάζει και τις δύο να αλλάξουν πορεία. Μια πιο εξελιγμένη εκδοχή αυτής της άποψης, ο ντετερμινισμός, η αιτιοκρατία δηλαδή, έχει υποστηριχθεί και αποκηρυχθεί με πάθος στην πρόσφατη ιστορία της σύγχρονης φιλοσοφίας και παραμένει φλέγον θέμα μέχρι σήμερα.